παρέχουν τα ποντίκια. Ωραία, η αλήθεια είναι ότι χάρηκα πάρα πολύ που ξαναμπήκα στο σπίτι, που πέρασα ξανά αυτή την πόρτα και μπήκα μέσα. Η χαρά του Τζόνι και του Αλέξανδρου που όταν με είδαν δεν περιγράφεται. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η αίσθηση. Βέβαια, σίγουρα υπήρχαν και πολύ ψυχρά βλέμματα, τα περίμενα, από ανθρώπους που δεν περιμέναν να με ξαναδούν τόσο σύντομα μέσα στο σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι θέλω πολύ να μιλήσω και στον Παναγιώτη, γιατί με την ψήφο του έφυγα. Και θέλω να το μιλήσω περισσότερο γιατί όταν μπήκε στο σπίτι, είπε στα κορίτσια ότι ήθελε πολύ να με γνωρίσει και ότι με συμπαθεί πολύ. Και δεν περίμενα μια τέτοια πράξη από αυτόν. Χάρηκα πάρα πολύ που μπήκε πραγματικά γιατί θέλω να σε γνωρίσω. Πολύ ωραία. Χάρηκα. Αλήθεια, χάρηκα πάρα πολύ. Όλα καλά, ρε. Λέγεται, ρε, τι γίνεται. Τι να γίνεται, φίλε, πού είσαι. Καταρχήν, κοίτα εδώ, κοίτα το χαλάκι πια και. Ωραίο, εσύ κούκλαψε, εσύ είπα, έγινε πανέμορφο. Κοίτα το πώ μου το κάνει. Γαμπρός έγινε. Νιώθω ότι αυτός που θα γνωρίσω και θα κάνω την επόμενη σχέση μαζί του, ότι θα είναι πολύ κοντά σε αυτό που θα ήθελα. Και θα ήθελα και αυτός να το θέλει. Αφού το νιώθει, θα έρθει. Ναι. Γι' αυτό είπα και στη Μαρία στον καλά, ότι νιώθω πολύ έτοιμη να ερωτευτώ. Και ξέρεις πότε θα έρθει. Για πες. Όταν θα πιστέψεις ότι έχει ήδη έρθει. Ναι! Η κουπέλα σου ήρθε εδώ. Θα τον αφήσω! Έχω φάει πολύ bullying. Σήμερα, χθες έφαγα πολύ bullying. Τι έφαγε, στο καναπέ, δεν χωρίς να κάνω τίποτα. Με ποιου. Τα κάνανε. Μου κάνανε τίποτα, ρε παιδί μου, είχαν μια συζήτηση. Δεν ήθελα να μιλήσει κανένα, ούτε αυτό μίλησε. Από ποιου έφαγε bullying. Από ποιου έφαγε bullying, για να καταλάβω. Και για πες μας, δεν θυμάμαι καν τι έλεγα, παιδιά. Τι μου λέγανε, εγώ έχω ένα απλά. Απαντούσα αυτά που πιστεύω. Τι για πες μας, δηλαδή. Τι, θυμάστε εσείς τον Τρίτη. Όχι, όχι. Έχω αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να θυμηθώ κουβέντες. Ήταν πάρα πολλά. Ήταν δύο πάνω του και δεν μου άρεσε αυτό. Και είπα ότι. Τρεις. Ο Φίλιππος. Ο Ιων. Μιλήσανε με τον Ιων. Ναι. Και κάτι μου έδωσε ο Βασίλης. Για ποιο λόγο, τι συζήτηση είχατε. Για καλά. Ότι δεν είναι δίκαια τα πράγματα. Γιατί. Ότι με τις ψηφοφορίες και με αυτά που γίνονται. Μας πετάνε 2 μήνες έξω και δεν είναι δίκαια τα πράγματα. Ότι δεν είναι δίκαιο. Ναι, έλατε. Το ξέρουμε ότι δεν είναι δίκαιο. Τι μας το λένε για αυτό. Δεν φωνάζουμε όμως. Γιατί φαινόμαστε εχθρικοί και δεν μ' αρέσει. Καλά, ναι, σίγουρα. Δεν θέλω να έχουμε μίσους. Εγώ με γέλια τους τα λέγα. Όσο μπορούσα, έκανα ανέβη στα αυτιά μου. Και μου λένε και με ρενεύονταν όλη την ώρα. Δεν είπε, γιατί και ο Τζόνι η συζήτηση του έκανε. Ναι, με ρενεύονταν. Γιατί κόκκινησε τα αυτιά σου. Γιατί μου ξαναβάζει το κεφάλι. Τώρα δεν πειράζει. Α την ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση λίγο. Του έκανε κάποια στιγμή όλοι μαζί. Σε βρήκανε μόνο σου και σου κάνανε επίθεση. Όχι, δεν κάνανε επίθεση. Εγώ λέω αυτά. Μιλήσανε ωραία, εντάξει, δεν είχαν. Έλεγα αυτά που σκέφτομαι και νιώσα ευτυχισμένο που τα είπα. Τώρα κέρδισα ή όχι, δεν με αφορά. Καλά, ρε φίλε, ότι όσο πιο ωραία και να τα πάνε, δεν μπορεί να τον ασύρει. Ήθελε να πει αυτά που ήθελε να πει. Τα είπε τελείω. Και μου στείλανε ένα μήνυμα και μου λέει. Του στάχωσα, μου λέει και μου είπαν αυτό και αυτό. Και μου στέλνει τι εικόνε. Και λέει ο Παύλος και ο Γιάννης ιτήθηκαν, θα τα δεις στα επόμενα επεισόδια και τέτοια. Ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος θα πει. Δεν θα το αναφέρουμε ποτέ αυτό μέσα, δεν θα ξαναπούμε τίποτα off. Το λέω για σένα. Ιτήθηκαμε. Ναι. Εντάξει, μπορώ να το καταλάβω. Αν είχαμε πόλεμο και δεν το ξέρα. Ιτήθηκαμε, οκ. Okay. Φίλε, πραγματικά τώρα είναι μια εβδομάδα που αναγουλιάζομαι στο σπίτι. Εντάξει, όλα καλά, ρε, χαλάρωση. Μόνο σήμερα θες χαρίκα και σήμερα. Τώρα θα νιώσεις ωραία, ηρεμήστε λίγο, παιδιά. Και τώρα πάλι στο Power of Love, όταν έβλεπα πέρσι το παιχνίδι, θυμάμαι έβλεπα. Ήταν μια φορά που ήταν ο Ανδρέας περπατούσε, έτρεχε τις σκάλες και εκείνη την ώρα μου έκανε κλικ και λέω, εγώ θα είμαι σε αυτό το σπίτι. Και ναι. Και όταν με ρώτησαν στην οντισιόν, μου λένε, θες να πας, γιατί είμαι σε λίγο άτομα που να το θέλουν πάρα πολύ. Εγώ τους είπα, βλέπω τον εαυτό μου ήδη μέσα. Εγώ έχω πει ότι θέλω να κάνω παρέα με όλους. Δεν έχω τίποτα με κανέναν. Ούτε κάτι που θα μου πείτε στα πάνω να το πω για να δημιουργήσω κόντρες. Αυτό που λέει. Μου αρέσει να ακούω, να συμβουλεύω, να λέω τη γνώμη μου, την άποψή μου. Όχι και πέρα. Είμαστε στο Γκαλά και αναφέρει η Μαρία ένα θέμα στον πάνω και του λέει. Για πες, λέει, μου ψήφισες, λέει, τον Παύλο και αυτά. Και πήγε να μιλήσει και πετάει τη ζένια.
Και λέει, για πες, λέει, που σε πιάσανε, λέει, και σε κατηγορούσανε και σου λέγανε γιατί τα κορίτσια, τα κορίτσια, τα δικά μας και καλά, γιατί ψήφισε τον Παύλο Γιωργάκη. Λέει, σε παρακαλώ να μην μιλάς όταν μιλάω εγώ. Δεν θέλω να μου βάζεις, πώς το είπες, λόγια στο στόμα μου και δεν θέλω να με κάνεις να έρθω σε μια αντιπαράθεση με κάποιους ανθρώπους που δεν θα έρθω σε αντιπαράθεση για τον δικό σου λόγο. Σε παρακαλώ όταν μιλάω να μην μιλάς, είπε. Και σταμάτησε να μιλάει άλλη. Και συνέχισε. Εκεί λίγο τον καμάρωσα. Εκεί λέω, εντάξει, ψηφίζει αυτό που θέλει. Κάνει παράλληλο ό,τι θέλει. Είναι λογικό αυτό τώρα, εντάξει, δεν μπορεί τώρα. Πλέον εδώ πέρα μέσα από μια λέξη, από μια κουβέντα που θα πει άλλο, σε στιγματίζει, δεν έχει. Ναι. Εντάξει, καλά έκανε. Σε αυτό συμφωνώ. Στο ότι έχει μπει με μια άποψη δικιά σου για κάποιον άνθρωπο εδώ πέρα μέσα και την άλλαξε μέσα σε 10 λεπτά, δεν συμφωνώ καθόλου. Πολύ λάθο συμπεριφορά σου. Κατανοώ, μπορεί να είσαι λόγω τη ηλικία, δεν είσαι και 30 χρόνια, είσαι λίγο πιο μικρό, τα σκέφτηκε λίγο διαφορετικά. Απλά. Όταν μπαίνει και δεν λες π.χ. για τον Ιωάννη τον Βασίλειο ότι τον συμπάθησε απ' έξω και ξέρει από αυτά που είχα δει, είπε για μένα. Δεν μου φάνηκε σωστό αυτό που έκανε. Καθόλου σωστό. Είχα μπει με άλλη διάθεση να σου μιλήσω. Αλλά έτσι πως πλησίασες με τα παιδιά μαζί, εντάξει, όλα καλά. Δεν κρατάω κακία, το μόνο σίγουρο. Όλοι μας κάνουμε λάθη και εγώ έχω κάνει λάθη. Απλά εντάξει, αυτό που λέει ο Τζόνι έχει δίκιο. Θα μπορούσε να ισοφαρίσει την κατάσταση και θα πήγαινε ό,τι ήθελε παραγωγή για την ώρα, α πούμε. Το τέτοιο. Οπότε, αυτά ήθελα να σου πω, ότι δεν ήταν σωστό εκ μέρους σου. Δεν σε τιμάει αυτό που έκανες, γιατί όταν εγώ θέλω να έχω, πιστεύω πως ένας άνθρωπος πρέπει να έχει σταθερό στην άποψή του, έτσι. Εντάξει, τώρα μέσα 10 λεπτά μιλήσατε εδώ πέρα μέσα, δεν μιλήσατε και παραπάνω. Ναι, ναι, όχι. Αυτό θέλω να πω. Οπότε, αυτά. Δεν έχω πρόβλημα μαζί σου. Όλα καλά. Χαίρομαι. Αυτό θέλω να μπορούμε να μιλάμε. Δεν προλάβα και να σε γνωρίσω και να δω κάποια άλλα πράγματα, να έχω πρόβλημα μαζί σου. Έκανες αυτό, λες ότι δεν το σκέφτηκα έτσι. Το έχω γνωρίσει εγώ. Είναι μαζί μου κιόλας και είναι καλό παιδί.